έτοιμος. Και επειδή είμαστε έτσι σήμερα για Κατζηνάκη, η οποία έχει να κάνει με τοπίο το οποίο κατασχέθηκε από το λιμενικό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω από το λιμάνι της Λιτίας. Υπήρξε κάποια πρόβλεψη για περίπτωση ρύπανσης. Οπότε ποιες ήταν οι ενέργειες που έκανε η διάστηση ο Δήμος σήμερα? Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας γίνονται κάποιες ενέργειες, κάποιες ασκήσεις και είχαμε οργανώσει με το λιμενικό, με τα μέσα του Δήμου, μια άσκηση με σενάριο το πλοίο που είναι στο λιμάνι αραγμένο και είναι κατασκευμένο, ότι ρυπαίνει τη θάλασσα. Πήγαμε με τα μέσα που διαθέτουμε, το φράγμα που διαθέτουμε, τα απορροφητικά μέσα που διαθέτουμε, με τους εθελοντές, με την ΕΔΕΑΚ, με τους ψαράδες, τη βοήθεια, πλωτού μέσου, το λιμενικό, η πυροσβεστική, πολλοί άνθρωποι από το Δήμο. Κάναμε μια άσκηση, όπως το λέμε εμείς στρατό, για εξοικείωση και με τα μέσα που διαθέτουμε και να δούμε σε τι κατάσταση είναι, αλλά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια, τα μέσα που διαθέτουμε δεν είναι πολλά, είναι λίγα και μικρά. Είπαμε τώρα με τον Δήμαρχο, με το λιμενικό ταμείο να εξοπλιστούμε με μεγαλύτερα και περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίζουμε πραγματικές δύσκολες καταστάσεις. Θα γίνει πάλι του χρόνου μια τέτοια άσκηση. Πιστεύω να μην χρειαστεί ποτέ να κάνουμε σε πραγματικότητα αυτό το πράγμα, την ανάπτυξη των μέσων. Για να υπάρχει και με τα περισσότερα μέσα που θα έχουμε πάρει του χρόνου μια πραγματική αντιμετώπιση εύκολη σε οτιδήποτε συμβεί από τη ρύπανση στη θάλασσα. Πώς σήμερα και την εμπειρία που έχετε, είχε καλό αποτέλεσμα η άσκηση σήμερα? Ναι, πραγματικά είχε καλό αποτέλεσμα. Είδα και τη διάθεση και την προθυμία όλων και των φορέων αλλά και των εθελοντών να βοηθήσουμε. Καλή συνέχεια και μακάρι να χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ.